Αλήθεια, τι έρχεται να λύσει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο? Έρχεται να επιταχύνει την παραχώρηση του νερού και των αστικών αποβλήτων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Εξάλλου, αυτό είναι ένα από τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Οι επιπτώσεις στο λαό θα είναι άμεσες, αφού θα κληθεί να εξοπληρώσει την αύξηση της τιμής του νερού. Η λογική του κόστους ωφέλους θυσιάζει την υγεία και την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους, γι' αυτό θα έχει επιπτώσεις και στην ποιότητα του νερού, με κίνδυνο βέβαια για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Αυτό έγινε και με το σιδηρόδρομο, αυτό με την υγεία, αυτό σε σημαντικούς τομείς με βαριές συνέπειες στο λαό. Η καπιταλιστική σας ανάπτυξη, την οποία υπηρετείτε όλοι σας, και αυτό το φυσικό αγαθό που συνδέεται με την ίδια την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη μας, ιδιοποιείται από τους επιχειρηματικούς ομίλους για να κερδίσουν ακριβώς σε βάρος της ζωής. Οι επιχειρηματικοί ομίλοι δεν διστάζουν να κόβουν το νερό σε φτωχά νοικοκυριά με χρέη που, όπως κάνουν σήμερα οι ΕΙΔΑΠ, ΑΕ και η ΕΙΑΘ, μόλις πριν λίγες μέρες τα συνδικάτα απέτρεψαν μια τέτοια εξέλιξη σε ένα φτωχό νοικοκυριό της Αθήνας. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου με αποτέλεσμα την εμπορευματοποίηση του νερού, της χρήσης του, των υποδομών του, των εργασιών συντήρησης του δικτύου, την εκτόξευση των τιμολογίων. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής και ο δραστικός περιορισμός της διάθεσης του νερού στον αγροτικό τομέα, καθώς και η επιτάχυνση της εμπορευματικής λειτουργίας και ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων ίδρευσης. Οι κυβερνήσεις χρόνια τώρα έχουν παραδώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους τις πηγές νερού σε όλη την Ελλάδα. Με κυβέρνηση Πασόκ το 1999 ξεκινά ο διαχωρισμός των υποδομών της ΕΙΔΑΠ Παγίων που παρέμειναν στο κράτος και της διανομής που πέρασε σε ανώνυμες εταιρείες ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΔ, οι οποίες εισήχθησαν στο χρηματιστήριο. Το 2003 ενσωμάτωσε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008-2009 με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας εξαγόρασε η ΣΟΕΣ ποσοστό από την ΕΙΑΔ. Το 2012 πέρασαν στο ΤΑΙΠΕΔ το 74% των μετοχών της ΕΙΑΔ. Στην ΕΙΔΑΠ, οι ιδιώτες επενδυτές ήδη κατέχουν σήμερα το 38,67%, ενώ παραμένει στο κράτος το 61,33% άμεσα ή έμεσα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Ο κύριος Τσακαλώτος χθες μίλησε για το νερό ως μεγάλο πεδίο για κέρδη. Ναι, κύριε Τσακαλώτο, έτσι είναι και εσείς ανοίξατε διάπλατα αυτό το πεδίο. Το 2016 μεταφέρατε την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΔ στο υπερταμείο. Με την κοινή υπουργική απόφαση για την τιμολόγηση του νερού το 2017, υπολογίσατε την τιμή του νερού με βάση την κερδοφορία του επενδυμένου κεφαλαίου. Πλευρές αυτής της ΚΙΑ ακυρώθηκαν με βάση την απόφαση του ΣΤΕ το φθινόπωρο του 2022. Τώρα, προεκλογικά, ο ΣΥΡΙΖΑ χύνει κροκοδίλια δάκρυα, όμως ο λαός δεν ζει στη λωτοχώρα, δεν παραγράφονται οι βαριές κυβερνητικές του ευθύνες για την ταχύτερη προώθηση της εμπορευματοποίησης του νερού. Τι θα κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας Υδάτων και Υδάτων που συγκροτείται με το νομοσχέδιο? Θα ρυθμίζει την αγορά για τους παρόχους, εκτός της ενέργειας που ο λαός έχει καεί και για την ίδρυυση, αποχέτευση και άδρευση. Λέμε έχει καεί, είπε προηγούμενα ο κ. Καπάτος, για τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας. Ο λαός πληρώνει ακριβά αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Καπάτος, όπως οι εργαζόμενοι στην Θεσσαλονίκη, που πληρώνει λογαριασμό για φυσικό αέριο 1.900 ευρώ με ρήτρα αναπροσαρμογής 1.300 ευρώ. 1.900 ευρώ, ρήτρα αναπροσαρμογής 1.300 ευρώ. Σε αυτή λοιπόν τη ρυθμιστική αρχή θα συμπεριλαμβάνονται οι ανώνυμες εταιρείες ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, καθώς και το σύνολο των 126 δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, αλλά και οι πάνω από 450 γενικοί και τοπικοί οργανισμοί που διαχειρίζονται τα εγκυβολητικά έργα και τις υποδομές άρδρευσης του γεωργικού τομέα. Για να καταλάβει ο κόσμος τι μας περιμένει, είναι όπως η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, με θύματα στις ράγες, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με θύμα μεγάλο ποσοστό του λαού που ζει με την ενεργειακή φτώχεια, που κρυώνει,
που συμφέρεται ακόμη να πατήσει το κουμπί για το φως. Με το νομοσχέδιο ενισχύεται και ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο της εμπορευματοποίησης του νερού με γενίκευση της εφαρμογής συγκεκριμένων κριτηρίων ιδιωτικο-οικονομικών για την κοστολόγηση και τιμολόγηση συνολικά των υπηρεσιών ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Με κύριο μοχλό πίεση στη στέρηση χρηματοδότησης, δάνεια, επιδοτήσεις, κοινωνικά προγράμματα, λόγω μη συμμόρφωσης με αυτά τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης που θα υπάρχουν και τα εξαντλητικά πρόστιμα που προβλέπονται, επιταχύνεται η πορεία συνενώσεων και συγχωνεύσεων των παρόχων υπηρεσιών ύδατος. Με αυστηρά προαπαιτούμενα πιέζουν για τον έλεγχο των οικονομικών δεδομένων, της κατάστασης των υποδομών, της ποσότητας και ποιότητας των αποθεμάτων που απαιτούν επενδύσεις, οικονομικές ή τεχνικές δυνατότητες που μόνο η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ διαθέτουν. Διαγράφεται έτσι η απορρόφηση των ΔΕΙΑ από αυτές. Ανοίγει τον δρόμο για να προχωρήσει ταχύτερα η είσοδος επιχειρηματικών ομίλων στη διαχείριση νερού άμεσα ή μέσω συμβάσεων παραχώρησης σε περιοχές που εξυπηρετούνται από σχετικά μικρές ΔΕΙΑ. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στην εκτέλεση μεγάλων έργων για λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Αλήθεια, αυτοί δραστηριοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον, κύριε Υπουργέ, ή για το κέρδος? Είναι κάλπικη λοιπόν η αντιπαράθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ για τη διατήρηση του κρατικού ελέγχου στο εμπόρευμα νερό. Η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση μπορεί να υλοποιείται μέσω των συμπράξεων κρατικών δημοτικών επιχειρήσεων και ιδιωτικών ομίλων που αναλαμβάνουν τα πλέον κερδοφόρα τμήματα των υπηρεσιών νερού άμεσα ή άμεσα. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος, ακόμη και αν το κράτος διατηρεί τον έλεγχο του 51% μιας επιχείρησης, αυτή δεν μετατρέπεται σε λαϊκή περιουσία. Η διοίκησή της δεσμεύεται να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία των μετόχων της, ενώ με τις εργολαβίες χρηματοδοτεί αδρά τους ομίλους που κατασκευάζουν και λειτουργούν έργα υποδομής. Για να παραμείνει κερδοφόρα, πρέπει να εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, να επιβαρύνει τον λαϊκό καταναλωτή, όπως βέβαια αποδεικνύεται και από την πείρα που έχουμε από τη ΔΕΗ, την ΕΙΔΑΠ, τον ΟΣΕ. Το ΚΚΕ, τέλος, είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τις ανάγκες του λαού. Γι' αυτό απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, τη δραστική μείωση των τιμολογίων, καμιά διακοπή νερού στα λαϊκά νοικοκυριά, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μη δικαιώματα, κατάργηση των εργολάβων. Η μόνη εναλλακτική πρόταση είναι η πρόταση του ΚΚΕ για την απαλλαγή από τον νόμο του κέρδους που στερεί τις ανάγκες του λαού. Το λαϊκό συμφέρον απαιτεί να γίνει το νερό κοινωνικό αγαθό, στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, για το οποίο παλεύει το ΚΚΕ. Κριτήριο ψήφου είναι οι ανάγκες του λαού που η πολιτική σας τη στερεί. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ ανοίγει αυτό το δρόμο.